Λοιπόν, είναι στο δρόμο. Έχουν τελειώσει την προπόνηση πριν από λίγο οι αθλητές του Ηρακλή. Θάνο, μας ακούς τώρα? Ναι, τώρα σας ακούω. Καλή εβδομάδα και συγχαρητήρια για την νίκη και το 3-0 το Ευχαριστούμε πολύ, να Σάββατο. είστε καλά. Έλεγα νωρίτερα ότι ο Ηρακλής και ο Ευχαριστούμε. Παναβοχαϊκός είναι οι μόνοι σε αυτό το μπερδεμένο πρωτάθλημα, γιατί πλέον, όπως ξέρεις, είναι μόνο 10 ομάδες, δεν υπάρχουν ολόκληρες αγωνιστικές, δύο ομάδες έχουν ρεπό, δεν παίζουν όλοι κάθε εβδομάδα. Αλλά όπως και να έχει, ο Ηρακλής και ο Παναβοχαϊκός στην πρεμιέρα, πρεμιέρα σε εισαγωγικά γιατί ουσιαστικά είναι η δεύτερη αγωνιστική, είναι οι δύο που έκαναν καθαρές νίκες, γιατί πριν από λίγο ο Ολυμπιακός κέρδισε 2-3 το Παναθηναϊκό σε αυτή την τελευταία αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής. Ναι, Φαντάζομαι η αρχή σας ενημερωθήκαμε. χαροποιεί, έτσι, και εσένα προσωπικά. Εντάξει, ναι, σίγουρα μας χαροποιεί, αλλά είναι πολύ νωρίς. Ναι. Αν και εξελίχθηκαν αυτά τα δύο παιχνίδια, πιστεύω δεν περίμενε πολλοί κόσμος να εξελιχθούν έτσι. Και από τον ΠΑΟΚ εννοώ και από τον Ολυμπιακό, ίσως να μην περιμέναν να χάσουν βαθμό. Όσον αφορά τη δική σας παρουσία, δείξατε, αν εξαιρέσεις την αρχή του κάθε σετ που λίγο ξέφευγε με 1-2 πόντους η Κηφισιά, μετά δεν είχατε κανένα πρόβλημα και ήσασταν ανώτερη ομάδα. Δεν δυσκολευτήκατε, έτσι? Εντάξει, το 3-0 φαίνεται ότι ήταν εύκολο το παιχνίδι, άσχετα που εντάξει, με όποια ομάδα και να παίζεις απέναντι, τίποτα δεν είναι εύκολο. Είχαν ένα θεματάκι αυτοί με τον ακραίο, αν και το παιδί ο συγκεκριμένος που έπαιξε καλά, στάθηκε. Αλλά εντάξει, δεν, και από δηλώσεις που ακούσαμε ότι δεν ήταν τόσο έτοιμοι. Αλλά νομίζω τους κάνατε και εσείς να φαίνονται ναι, κατώτεροι. Ναι, σίγουρα, έτσι, εντάξει. Η εμείς δική σας παρουσία. πιστεύω και ακόμα έχουμε να δώσουμε. Παιχνίδι με παιχνίδι θα είμαστε καλύτεροι. Αυτό που βλέπουμε και άκουγα έτσι και πολύ κόσμο από αυτούς που βρέθηκαν στο γήπεδο στη Μίκρα και σας βοήθησαν στο τέλος, είναι ότι η ομάδα, ένα που βελτίωσε πάρα πολύ, είναι ότι ψήλωσε πολύ. Και έχει ένα κέντρο δυνατό. Και με τη δική σου παρουσία σε αυτό, φυσικά. Συμφωνείς? Εντάξει, παίζει ρόλο, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Εντάξει, γενικότερα πρέπει να υπάρχει καλό κλίμα, να υπάρχει μεταξύ των παιχτών δέσιμο, να βρίσκονται. Παίζουν πολλά ρόλο. Δεν είναι ένα συγκεκριμένο, δηλαδή, και μόνο να ψηλώσει μια ομάδα ότι πάνε να πει ότι θα παίζει καλύτερα. Εντάξει, παίζουν πολλά ρόλο. Σίγουρα θετικό είναι αυτό. Από εκεί και πέρα είναι και άλλα θέματα που βοηθούν. Θάνο, υπάρχει ένα πρόγραμμα πλέον που εγώ το έλεγα και νωρίτερα χαριτολογώντας, δεν το έχω ξαναδεί. Δηλαδή, έχω δει 3 συνεχόμενα ντερμπί, 4 δεν θυμάμαι. Έχετε ΠΑΟΚ, έχετε Ολυμπιακό, έχετε ΑΕΚ, έχετε και Παναθηναϊκό. 4 συνεχόμενα ντερμπί. Ναι, αυτό είναι ναι. το πρόγραμμα. Φαντάζομαι το έχετε δει, το έχετε μελετήσει. Πώς το περιμένεις? Βλέπουμε έτσι πως ξεκίνησε ότι ήρθανε κάποια αποτελέσματα αναπάντεχα. Ναι. Οπότε δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για τίποτα. Το θέμα είναι εμείς να είμαστε συγκεντρωμένοι, να κάνουμε το παιχνίδι μας και είναι πολύ πιθανό να πετύχεις πράγματα ευχάριστα για την ομάδα. Αρχής γινωμένης γιατί από το μάτς του Σαββάτου με τον ΠΑΟΚ που ξεκινά αυτό το δύσκολο πρόγραμμα που είπα νωρίτερα. Αρχίζει να με ναι, από ό,τι είδαμε όλα μπορούν να γίνουν. Δεν είπα να πει, δηλαδή εντάξει, είχαμε παίξει το πρώτο παιχνίδι πάλι με τον ΠΑΟΚ και δεν ήμασταν έτοιμοι. Ναι, στο League Cup εννοώ. Και δεν ήταν έτοιμη η ομάδα. Και γενικότερα εντάξει, δεν είπα να πει ότι επειδή έκανες ένα άσχημο παιχνίδι, γιατί για μένα και το παιχνίδι ήταν άσχημο παιχνίδι και πιστεύω για όλη την ομάδα. Αλλά δεν είπα να πει ότι επειδή έχεις κάνει ένα άσχημο παιχνίδι τότε, ότι δεν μπορείς να κάνεις τώρα κάτι καλύτερο. Πώς την έζησες στην πρώτη σου παρουσία στη Μίκρα? Πρώτη παρουσία σαν παίχτη, γιατί ξέρουμε. Εννοώ σαν παίχτη στη Ρακλή. Ναι, σαν παίχτη στη Ρακλή. Γενικότερα σε στη Μίκρα μάτι. Πάντα ο κόσμος στηρίζει, είναι πολύ θερμό το κλίμα. Αυτό πάντα βοηθάει τους παίχτες. Δεν ήταν πιο καλό να τους έχεις μαζί σου, όλους αυτούς? Σίγουρα, δεν το συζητάμε γιατί πέρσι είχα ακούσει πολλά σε παιχνίδια μέσα εκεί. Όλα τα χρόνια που ερχόσουν ως αντίπαλος, έτσι, όλα τα χρόνια. Ναι. Σίγουρα είναι χαρμόσυνο να είναι μαζί σου και να σε στηρίζουν. Δεν το συζητάμε αυτό. Δεν πιστεύω να υπάρχει κάποιος δεν να το συζητάμε, τον αρέσει εννοεί, να τον γιουχάρουν. Εννοείται. Και όσο καλά πάει η ομάδα, το ξέρεις ότι αυτό θα αυξάνεται ακόμα σίγουρα, περισσότερο. Σίγουρα και αυτός είναι ο στόχος μας. Να πηγαίνουμε καλά, να έρχεται ο κόσμος να το ευχαριστείτε, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Να πας στο γήπεδο και να ευχαριστιέσαι μαζί με τους παίκτες και με την ομάδα είναι ότι καλύτερο. Το να πας στο γήπεδο και να στεναχωριέσαι δεν το θέλει κανείς, πιστεύω. Ούτε εμείς σαν παίκτες, ούτε και ο κόσμος που έρχεται για να ξεδώσει, να ξεσκάσει.
Έτσι ακριβώς. Σου εύχομαι καλή ξεκούραση γιατί ολοκληρώθηκε η προπόνησή σας και πάλι συγχαρητήρια για την νίκη. Και καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Μακάρι σε αυτή την τετράδα αγώνων να κάνετε τον κόσμο να μην χωρά να έχει και απ' έξω. Καταλαβαίνεις αυτό. Μακάρι, μακάρι. Γιατί είναι όντως, φαντάζομαι, συμφωνείς αυτό, Θάνο, είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση αυτή η σειρά των αγώνων. Έτσι, να δείξετε σίγουρα. Ότι μπορείτε να τους κερδίσετε όλους. Ναι, σίγουρα. Σίγουρα παίζει μεγάλο ρόλο. Και ο κόσμος, ας πούμε, θα το εκλάβει πολύ θετικά, πιστεύω. Mm-hmm. Το εύχομαι. Αυτός είναι ο στόχος. Μακάρι να δούμε ό,τι καλύτερο. Εμείς θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Πάντα. Εννοείται. Το εύχομαι και σε ευχαριστώ για ακόμη μια φορά. Να είσαι καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν από τον κεντρικό του Ηρακλή που βοηθάει και αυτός από την πλευρά του. Δίνει και ύψος στην ομάδα, όπως λέγαμε νωρίτερα. Ο Θάνος ο Ντίνας ήταν κοντά μας.